τον ετών, ο οποίος αρνείται να πάει στο νοσοκομείο ενώ είχε κορονοϊό. Θέλετε να κάνετε μια νέα έκκληση στον κόσμο με βάση και αυτό το σοβαρό περιστατικό που συνέβη? Δεν σας ακούω καθαρά. Έχει ανακοινωθεί σήμερα ο θάνατος ενός ανδρός 63 ετών, ο οποίος είχε κορονοϊό και ο οποίος αρνείται να μεταβεί στο γιατρό. Θέλετε να κάνετε μια νέα έκκληση στον κόσμο με βάση και αυτό το σοβαρό περιστατικό που συνέβη? Φυσικά, αυτό το περιστατικό μόνο του δείχνει την ανάγκη, εφόσον υπάρχουν τα συμπτώματα, να επικοινωνούμε άμεσα με προσωπικό μας γιατρό και λαμβάνουμε τη δέουσα θεραπευτική αγωγή, όπως αυτή την καθορίζει ο προσωπικό μας γιατρός. Η ασθένεια είναι υπαρκτή, το έχουν τονίσει συνεχώς επιστήμονες. Βλέπουμε τα παγκόσμια τον αριθμό θανάτων, βλέπουμε δυστυχώς την έξαρση της πανδημίας ανά το παγκόσμιο και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή οι πλήστες χώρες βιώνουν για να μετά να βιώσουν το τρίτο κύμα της πανδημίας. Άρα, ναι, σίγουρα και με αυτόν το περιστατικό, το θλιβερό περιστατικό σήμερα, ναι, η προτροπή μας προς τον κόσμο είναι ίδια, όπως ισχύει τους τελευταίους όλους αυτούς τους μήνες. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Επειδή έχετε αναφερθεί στο θέμα με τους εμβολιασμούς, σίγουρα είναι κάτι που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει αρκετά και εκτός από τα μέτρα, σιγά σιγά να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Ωστόσο, δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, γιατί έχει γνωστοποιηθεί ότι κάποιοι έχουν κάνει, ας με επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη, κατάχρηση, και έχουν εμβολιαστεί πρόσωπα τα οποία δεν είναι στις ομάδες προτεραιότητας. Έχει γίνει γνωστό αυτό. Τι ενέργειες μπορούν να γίνουν από πλευράς Υπουργείου Υγείας και αν μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα μέχρι στιγμής για το ποσοστό που έχει εμβολιαστεί και πότε αναμένουμε και τις δόσεις φυσικά από την εταιρεία Moderna, η οποία πήρε και την έγκριση πριν από λίγες μέρες από την Κομισιόν. Ναι. Να επαναλάβω ότι η στρατηγική μας και με τα μέτρα αυτά τα περιοριστικά είναι να περιφρουρήσουμε το σύστημα υγείας, να δώσουμε ανάσες, ώστε σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εμβολιαστική κάλυψη να υπάρχει κάποιος έλεγχος των αριθμών των περιστατικών και σιγά σιγά και ευελπιστώ μέχρι τον Μάιο να άρουμε εντελώς και τα περιοριστικά μέτρα. Όσον αφορά τα εμβόλια, να τονίσω ότι μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει καταρτιστεί το πλάνο προτεραιότητας, το οποίο ακολουθεί περίπου κατά γράμμα και τις συστάσεις του ECDC. Στις συστάσεις αυτές, πρώτη κατηγορία, για ευνόητους λόγους, ήταν επαγγελματίες υγείας που είναι στην πρώτη γραμμή και πρώτη γραμμή καθορίστηκε αυτοί που είναι στα νοσοκομεία αναφοράς φυσικά και έχουν άμεση επαφή με ασθενείς με κορονοϊό και των νοσηλευτικών και επαγγελματίες υγείας που είναι στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ή σε άλλα επείγοντα περιστατικά. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός των ενίκων σε στέγες ηλικιωμένων. Αναμένεται ολοκληρωθεί αυτή την Κυριακή με κινητές μονάδες. Είναι πέραν των 100 στέγες ηλικιωμένων. Εδώ να τονίσω ότι μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί περίπου 4.500 άτομα, το οποίο σαν ποσοστό με αναλογία πληθυσμού, αυτή τη στιγμή δεν έχω ακριβώς τα στατιστικά, αλλά νομίζουμε αν όχι οι πρώτοι μες στις πρώτες τρεις χώρες στην Ευρώπη σε εμβολιαστική κάλυψη για τον κορονοϊό. Αυτό δείχνει και την δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής όσον αφορά τον εμβολιασμό. Υπάρχει φυσικά το δυστύχημα ότι μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί μόνο δύο εταιρείες, άρα τα εμβόλια που λαμβάνουμε για την μέσω της αποκοινού προμήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λιγοστά. Αναμένεται να αυξηθούν όμως αυτά και με την Moderna. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι σε εβδομάδια βάση λαμβάνουμε 6.800 εμβόλια από την Pfizer και αναμένεται από την Moderna να λάβουμε τις επόμενες 30 μέρες άλλες 16.000 εμβόλια. Δεν είναι αρκετά της Moderna, διότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αγοράσει λίγα όσον αφορά την Moderna. Εν ολίγης, και αν δεν εγκριθεί άλλων εμβόλιων, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
θα εμβολιαστούν, υπάρχει δυνατότητα, 120 με 130 χιλιάδες εμβόλια, άρα θα εμβολιαστούν, επειδή τα μισά είναι η επαναληπτική δόση, γύρω σε 60 με 70 χιλιάδες άτομα. Υπάρχει μια στατιστική, μπορεί να μιλούμε για το 70% ανοσία του πληθυσμού για να υπάρχει ανοσιοπληθυσμό, αλλά υπάρχει μια άλλη εξαιρετικά σημαντική στατιστική, η οποία λέει όταν εμβολιαστεί το 20% του πληθυσμού, αλλά με σειρά προτεραιότητες όπως αυτή που ακολουθούμε, δηλαδή ευάλωτη ηλικιακά ή ευάλωτη λόγω ασθένειας, τότε μειώνει τις εισαγωγές κατά 80%. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αν φτάσουμε σε έναν ποσοστό να εμβολιάσουμε 100 με 120 χιλιάδες άτομα ή αν μπορώ να πω 150 χιλιάδες άτομα, που ευελπιστώ αυτό να γίνει μέχρι τα μέσα Απριλίου, θα είμαστε στη θέση πλέον να μειώσουμε δραστικά τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και κατ' επέκταση την πίεση που υπάρχει στο σύστημα υγείας. Άρα αυτός είναι ο στόχος, να κερδίσουμε χρόνο και ταυτόχρονα με την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης. Όσον αφορά κάποιες καταγγελίες για άτομα που επήραν το εμβόλιο ενώ δεν έπρεπε, έχει δοθεί και απάντηση από τις ιατρικές υπηρεσίες. Εμείς έχουμε κάνει ένα πλάνο το οποίο προηγούνται οι κατηγορίες που σας ανέφερα. Έχουν ερωτηθεί τα δημόσια και τα ειδικά νοσηλευτήρια να δηλώσουν τους γιατρούς και των νοσηλευτικών προσωπικών των οποίων εμπίπτει αυτές τις κατηγορίες. Βάσει αυτού του αριθμού έγινε ο εμβολιασμός. Εάν κάποιον ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτήριο κακώς δήλωσε κάποιους γιατρούς οι οποίοι δεν εμπίπταν σε αυτές την κατηγοροποίηση, την προτεραιότητα και εξακριβωθεί, θα υπάρξουν και άλλες επιπτώσεις, διότι πλέον υπάρχουν δεδομένα, υπάρχει κατάλογος ποιοι έχουν εμβολιαστεί ουκαθεξής. Δεν είναι εύκολο από την άλλη να ξεχωρίσουμε κάποιες, διότι ακούω παράπονα από κάποιους, αλλά να ξέρετε ότι κάποιες ειδικότητες καλούνται να βοηθήσουν στο τμήμα πρώτων βοηθειών, άρα δεν πρέπει να ξενίζει το γεγονός ότι μια ειδικότητα, η οποία δεν είναι ειδικότητα των πρώτων βοηθειών, έλαβε το εμβόλιο. Εν πάση περιπτώσει, αν υπήρξαν αυτές οι περιπτώσεις, διερευνώνται. Ήδη κάποιοι προσπαθήσαν και έχει ανακοινωθεί και από τη Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών σήμερα το πρωί και σε οίκους ευγυρίας που είχαν προσέλθει, ήρθε το Διοικητικό Συμβούλιο να εμβολιαστεί και σε άλλα και δεν τους επιτράπηκε. Δυστυχώς, και το λέω με τα λύπη μου, εάν όντως υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, είναι λυπηρών επαγγελματίες υγείας να εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και να εμβολιάζουν εδώ εμπίπτει στις προτεραιότητες τους. Από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο έχει συζητηθεί όπως εμβολιαστεί το σύνολο των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας. Απλώς εμείς, λόγω και του περιορισμένου αριθμού εμβολίων, ακολουθούμε αυτή την πολιτική για να δοθεί προτεραιότητα. Δηλαδή, η προτεραιότητα μας ήταν οι επαγγελματίες υγείας που είναι στην πρώτη γραμμή. Παράλληλα όμως και άνω των 80 που έχουμε ξεκινήσει Δευτέρα. Εδώ να αναφέρω ότι και ο εμβολιασμός των άνω των 80 ξεκινά σήμερα. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που ξεκινούμε τον εμβολιασμό. Ακόμα οι υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη με το εμβολιαστικό τους πλάνο είναι στο στάδιο ακόμα που εμβολιάζουν τον επαγγελματίες υγείας. Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη από σήμερα τους άνω των 80. Και ευελπιστώ και με το εμβόλιο της Μοντέρνα να αυξήσουμε. Επίσης, να αναφέρω ότι έχουμε και κάποια πολύ θετικά νέα, έχουμε λάβει ανεπίσημα χτες, διότι συμμετέχουμε με εκπρόσωπο στο Steering Committee των Ευρωπαϊκών για τα εμβόλια, ότι αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, να υποβληθεί από την AstraZeneca. Αυτές είναι ανεπίσημες πληροφορίες, αλλά είναι από το Steering Committee. Αναμένεται να υποβληθεί αίτηση στον αίμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αν υποβληθεί, σημαίνει τέλος του Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου θα εγκριθεί. Και ειδικά όσον αφορά την AstraZeneca, είναι δεκάδες χιλιάδες τα εμβόλια που θα λαμβάνουμε σε μηνιαία βάση. Επίσης, έχουμε ξεκαθαρίσει και αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω για τα εμβόλια, ότι επειδή ακούεται από κάποιους γιατί δεν προμηθευόμαστε εμβόλια τρίτων χωρών, εμείς είμαστε υπόχρεοι, και αυτό είναι το σωστό, να επιτρέπεται η κυκλοφορία εμβολίων που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Άρα κινέζικων ή ρώσικων εμβόλιων που δεν έχει εγκριθεί, για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καν υποβληθεί αίτηση, δεν μπορεί να επιτραπεί η κυκλοφορία του στην Κύπρο.
Επίσης, η πρόθεση κάποιων ή ως κυβέρνηση να προσεγγίσουμε αυτές τις πολυεθνικές για να προμηθευτούμε εμβολιά, μπορεί να αντιλαμβάνεστε ότι λέω και λόγω του μεγέθους στη Κύπρο εδώ, οι πλήστες χώρες δεν έχουν καταφέρει να εμβολιαστούν. Η πρωτοβουλία, και τονίζω ακόμα μια φορά, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για από κοινού προμήθεια και κατά αναλογία πληθυσμού, όλες οι χώρες να λάβουν την ίδια μέρα, τις ίδιες μέρες, τις ποσότητες αυτές, βοήθησε πάρα πολύ μικρά κράτη όπως την Κύπρο που δεν έχουμε πρόσβαση. Και όσοι ασχολούνται με το τομέα της υγείας γνωρίζουν ότι ακόμα και καινοτόμα φάρμακα όπως τα εμβόλια μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση μέχρι και 3 χρόνια για να δοθεί άδεια σε χώρες μικρές όπως την Κύπρο. Επειδή υπάρχουν. Προφανώς υπάρχει ένας καταιγισμός ερωτήσεων αυτή τη στιγμή. Αν μπορείτε να μας διευκρινίσετε κάτι συγκεκριμένο. Εάν ο γονιός που θα πάρει το παιδί του στον υπηαγωγείο του στο βροφοκομικό σταθμό θα πρέπει να αποστέλει μήνυμα στο 8998 και επίσης διευκρινίστε μας κάτι. Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο το οποίο μπορεί να έχει 100 άτομα, πώς μπορεί να δουλέψει με ένα προσωπικό περίπου 15%? Το προσωπικό το 15% δεν ισχύει για τη μεταποίηση εργοστάσια, το έχουμε ξεκαθαρίσει, είναι για επαγγελματικές θέσεις, για γραφεία, για υπηρεσίες σε γραφειακούς χώρους. Όχι για εργοστάσια, όχι για τη μεταποίηση. Έχει ετοιμαστεί συχνές ερωτήσεις απαντήσεις, έχουν ήδη αναρτηθεί, έχουν δοθεί, που απαντά πάρα πολλά ερωτήματα για να ευκολύνουμε τον κόσμο και εσάς σας δημοσιογράφους στη δουλειά σας και ευελπιστώ με όλες αυτές τις ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουμε δώσει να λυθούν οι πλήστες των ερωτήσεών σας. Δεν σας ακούω. Για το rapid test απαιτείται να αποσταλεί SMS για ιατρικούς λόγους που υπάρχει ήδη η πρόνοια αυτή. Άρα είναι ένας από τους δύο λόγους που είναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Όχι. Υπουργέ, εγώ να επανέλθω στα εμβόλια. Υπάρχει μερίδα πολιτών που κατακρίνουν τον τρόπο που βάλετε την προτεραιότητα σε ποιους να εμβολιάζονται. Όπως η Ομοσπονδία Ασθενών Κύπρου, η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου. Είδαμε ότι κατακρίνουν αυτόν τον τρόπο που βάζετε τη σειρά για τον λόγο ότι πρέπει να εμβολιαστούν πρώτα τα άτομα που είναι ευπαθείς ομάδες πιο μικρής ηλικίας και μετά να πάμε ηλικιακά. Πώς απαντάτε γι' αυτό? Μα δεν είναι μόνο ηλικιακά που πάμε, είναι άνω των 80 με προτεραιότητα. Ούτως ή αλλιώς το ηλικιακά ή άνω των 80 είναι ευπαθείς ομάδες όσον αφορά τον κορονοϊό. Είναι η ευπάθεια όσον αφορά τον κορονοϊό. Επίσης, αν προσέξετε. Όλες είναι οι εισηγήσεις του ECDC αυτές οι κατηγοροποιήσεις, τις οποίες ακολουθήσαμε και τις οποίες ακολουθήσαν όλες οι χώρες. Αν προσέξετε και στην Αγγλία και στη Γερμανία και στις υπόλοιπες χώρες, μάλιστα στις πλήστες χώρες πάνε καθαρά αμυγώς ηλικιακά. Εμείς το έχουμε ξεχωρίσει, έχουμε κάνει εξειδικεύσεις κατηγορίες και έχουμε δώσει προτεραιότητα άνω των 80 με προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες και μετά άνω των 75 και παράλληλα ανεξαρτήτως ηλικίας. Όλες οι ευπαθείς ομάδες που εμπίπτουν στον κορονοϊό. Ενώ οι πλήστες χώρες πάνε καθαρά με ηλικιακά, δηλαδή 80, 75, 70 και ο καθεξής. Εμείς έχουμε δώσει προτεραιότητα στη δεύτερη κατηγορία όλους τους ευάλωτους ανεξαρτήτως ηλικίας. Ακόμη μια ερώτηση όσον αφορά τα νέα αυστηρά μέτρα. Οι λαϊκές αγορές θα κλείσουν σε αυτή τη φάση? Όχι. Μένουν ανοιχτές. Ευχαριστώ. Κάνω και εγώ μια ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Χαίρετε. Θα ήθελα να ρωτήσω το πλάνο για μετά τις 3 εβδομάδες τι περιλαμβάνει. Έχουμε εκπονήσει ένα πλάνο, αλλά αντιλαμβάνεστε αυτό το πλάνο είναι υπό την αίρεση συντελεγής τους μορφής των επιδημιολογικών δεδομένων. Εμάς στόχος μας και η παράκληση που κάνω στον κόσμο είναι όπως τηρήσουμε τα μέτρα ευλαβικά για να έχουμε αποτελέσματα, επιθυμητά αποτελέσματα που θα μας επιτρέψει μετά στις εβδομάδες να πάμε σε πιο γρήγορη αποκλιμάκωση των μέτρων που αυτό θα έχει και επιπτώσεις και στην οικονομία και στη ψυχολογία του κόσμου. Ωστόσο, το σχέδιο της κυβέρνησης ή το πλάνο, μάλλον να το θέσω πιο σωστά, είναι μέχρι τον Μάιο θα έχουμε μέτρα. Τώρα ποια μέτρα θα είναι αυτά ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα? Για να διευκρινίσω, μέτρα θα υπάρχουν και περιοριστικά μέτρα και δεν είναι εμείς που το λέμε, είναι και οι συστάσεις των ειδικών τόσο στην Κύπρο και στο εξωτερικό, εφόσον υπάρχει πρόβλημα διασποράς. Ευελπιστούμε ότι με την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης
Και αν και εφόσον αδειοδοτηθεί έγκαιρα το Άστρα Ζένεκα, που όχι μόνο εκεί προς αλλά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρουμε σημαντικές ποσότητες εμβολίων, μέχρι το τέλος του Απρίλη, αρχές του Μάη, να υπάρχει τέτοια εμβολιαστική κάλυψη στην Κύπρο, δεν θα φτάσουμε το 70%. Απλώς σας ανέφερα και προηγουμένως τη φιλοσοφία μας, που θα μας επιτρέψει είτε στην ολότητα του είτε στην πλειοψηφία να άρουμε τους περιορισμούς. Αλλά εφόσον, όπως το λέμε εδώ και μήνες, δεν υπάρχει εμβολιαστική κάλυψη, δεν υπάρχει στοχευμένη θεραπεία, ο μόνος τρόπος περιορισμού της διασποράς του ιού είναι τα περιοριστικά μέτρα. Δυστυχώς, και το τονίζουμε, δεν έχουμε άλλον όπλο στη διάθεσή μας. Είναι τα μέτρα αυτοπροστασίας και τα περιοριστικά μέτρα. Ο κύριος Κυπριανού, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, έχει επικρίνει την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει σωστή διαχείριση της πανδημίας. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτό, κύριε Υπουργέ? Με ποιον κριτήριο δεν έχουμε κάνει σωστή διαχείριση της πανδημίας? Εάν το κριτήριο μας είναι το περασμένος Μάρτιος, σίγουρα μπορεί να συγχειριστεί κάποιος ότι δεν είναι τα αποτελέσματα τα ίδια που είχαμε στον πρώτο κύμα της πανδημίας. Αν κριτήριο μας, που αυτό θεωρώ πρέπει να είναι, τι είναι στον υπόλοιπο κόσμο, τότε δεν θεωρώ ότι αποτύχαμε κατ' ουδέν λόγο στη διαχείριση του δεύτερου κύμα της πανδημίας. Αν προσέξετε, όλες οι χώρες σε όλο τον κόσμο, ή αν πάρουμε τη δική μας οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες βιώνουν έναν τρίτο κύμα. Εμείς ακόμα είμαστε στο δεύτερο κύμα. Εμείς έχουμε πάρει μέτρα από τον περασμένο Αύγουστο και ακριβώς είμαστε η πρώτη χώρα από τον περασμένο Αύγουστο που ξεκινήσαμε να παίρνουμε περιοριστικά μέτρα. Απλώς κάποιοι το έχουν αμελήσει αυτό. Και ακριβώς λόγω και των περιοριστικών μέτρων που έχουμε πάρει από τον περασμένο Αύγουστο, μας επέτρεψε ακόμα και μέχρι σήμερα να αντιμετωπίσουμε τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε την πανδημία. Επιρρύπτηκε ευθύνη και σε μέλη της επιδημιολογικής ομάδας που είναι κοντά του σύμβουλοι, όπως είπε, σε σχέση με τους ειδικούς που συνέβαλαν στην επιτυχή διαχείριση του πρώτου κύματος, αλλά παραγκομίστηκαν τώρα. Εγώ δεν επιρρύπτω ευθύνες σε κανέναν. Έχουμε να κάνουμε με κάτι καινούριο. Πολλές φορές χαράζουμε πορεία σε χαρτογράφητα νερά και είναι εύκολο εκ των υστέρων είτε να κρίνουμε τους ειδικούς, είτε το ECDC, είτε την κυβέρνηση. Εάν ξέραμε εκ των υστέρων για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, θα παίρναμε διαφορετικά μέτρα. Δεν αποποιούμαστε των ευθυνών μας. Λάθη έχουν γίνει. Κανένας δεν ανεμένει να είμαστε αλάθαστοι. Γίνεται όμως μια τεράστια προσπάθεια και δυστυχώς βλέπουμε ότι μέτρα τα οποία ήταν αποτελεσματικά τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, ακόμα και τον Νιόβρη, δεν είναι αποτελεσματικά τον Δεκέμβρη. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο στην Κύπρο, είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Επίσης, να προσθέσω ότι οι χώρες οι οποίες πήγαν από τις αρχές του Νοέμβρη, και αν θέλω να παριθμίσω όλες, είναι σχεδόν το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, έχουν από τις 7 του Νιόβρη πάρει δραστικά μέτρα. Μέχρι σήμερα δεν έχουν χαλαρώσει τα μέτρα. Πάμε ακόμα περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων. Και είναι ουσιαστικά μέτρα τα οποία στο παρελθόν δουλεύαν, αλλά τώρα δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ίσως διότι είναι και το νέο στέλεχος του ιού, ίσως και ο κόσμος έχει κουραστεί, υπάρχει κόπωση και δεν έχει την ίδια αντοχή και πειθαρχία όσον αφορά τα μέτρα. Και είναι κατανοητό και θεμητό αυτό. Από την άλλη, όμως, όταν δεν λειτουργούν κάποια μέτρα, δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα, το επόμενο βήμα είναι να πάει σε πιο αυστηρά μέτρα. Άρα, εάν θέλουμε να κρίνουμε τη διαχείριση της πανδημίας, χωρίς να λέω ότι δεν έχουν γίνει λάθη, ας κρίνουμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και σε ποιον στάδιο βρίσκεται ο υπόλοιπος μας, εδώ και δύο οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ και δύο μήνες. Υπουργέ, αυτό το νέο, τα νέα αυστηρά μέτρα θα έχουν και πακέτο στήριξης οικονομικό, φαντάζομαι, για τις επιχειρήσεις. Είναι μέσα στο νέο προϋπολογισμό? Θα ανακοινωθούν και από την Υπουργό Εργασίας και από τον Υπουργό Οικονομικών τα μέτρα στήριξης, ναι. Η Βουλή θα λειτουργεί κανονικά? Έχετε κάποια... Η Βουλή, λέω, θα λειτουργεί κανονικά? Έχετε κάποια ειδική ρύθμιση? Η Βουλή θα λειτουργεί κανονικά, ναι. Εντάξει. Συγγνώμη. Για σκοπούς άθλησης θα μπορούν να μεταβούν. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάει να κολυμπήσει στη θάλασσα, με εύλογο διάστημα 3 ώρες θα μπορεί να πάει να κολυμπήσει ή να επιστρέψει πιο στην επαρχία. Αν Λευκοσιά ή παραδείγματος χάρη, θα μπορεί να το κάνει, ναι. Μπορεί, ναι. Με τους κυνηγούς τι να γίνει? Αλλά η παράκληση είναι να τηρούμε τα μέτρα, διότι βλέπουμε κάθε φορά που βγάζουμε μέτρα, η πρόθεση από πολλούς είναι
πώς μπορούμε να ξεγελάσουμε ή να βρούμε κάτι στα μέτρα, να παρεκκλίνουμε από τα μέτρα. Η παράκληση μας είναι η πιστή τήρηση των μέτρων. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια μπροστά μας. Η κατάσταση είναι με διαχειρίσιμη ακόμα στα νοσοκομεία. Βλέπετε τις πληρότητες. Υπάρχει ακόμα capacity στα νοσοκομεία. Απλώς οφείλουμε πλέον να προστατεύσουμε και τα δημόσια νοσηλευτήρια και ας σκεφτούμε και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που εδώ και μήνες ζήνουν αυτή τη μάχη στα δημόσια νοσοκομεία. Ορίζεται και το χρόνο που διαρκεί το κάθε μήνυμα που θα στέλνετε, δηλαδή πόση ώρα δικαιούται ο καθένας? Όχι, είναι ακριβώς όπως ήταν τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο η φιλοσοφία, ο τρόπος που θα λειτουργούν. Δίνεται έναν εύλογο χρονικό διάστημα. Στόχος μας δεν είναι με τα περιοριστικά μέτρα να στραγγαλίσουμε τον κόσμο. Δίνεται έναν εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο το έχουμε ξεκαθαρίσει και στις ερωτήσεις και απαντήσεις τις οποίες σας έχουμε δώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.